Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, για άλλη μια εκπομπή μαζί. Μην διστάζετε να λέτε το Χριστός Ανέστη. Είναι ο χαιρετισμός ο Αναστάσιμος. Με αυτόν να το συνηθίζουμε οι χριστιανοί να χαιρετιόμαστε. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας και ξεκινά από το τηλέφωνο 2313 022 040. Παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας ή δικά σας σχόλια μπορείτε να τα κάνετε και να μας τα στείλετε. Στη σελίδα μας στο Facebook ο Λόγος της Ορθοδοξίας, επίσης εκεί μπορείτε να στείλετε τα δικά σας σχόλια, και στο www.eolas.org / web radio. Οπότε ό,τι έχετε να παρατηρήσετε μπορείτε να μας το στείλετε και να το σχολιάσουμε, και αν έχετε κι εσείς κάποιο θέμα, γιατί πολλοί είστε από εσάς γονείς που ακούτε την εκπομπή, γιατί όπως ξέρετε θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα, αλλά πάντοτε θα έχουμε και ένα θέμα, όπως είναι το θέμα της των θρησκευτικών της Τρίτης Γυμνασίου. Το πιάσαμε από τη Δευτέρα Γυμνασίου, από την Τρίτη Δημοτικού αρχίσαμε, κάναμε τάξη την τάξη και φτάσαμε στην Τρίτη Γυμνασίου, και αν μας έχει ο Θεός καλά θα ολοκληρώσουμε όλες τις τάξεις για να υπάρχουν αυτές οι παρατηρήσεις. Γιατί όταν ένας ανυποψίαστος γονιός, καλόπιστος θα έλεγα έτσι, πιάνει ένα βιβλίο στα χέρια του, δεν είναι πονηρεμένος πάντοτε ότι κρύβονται παγίδες μέσα στο βιβλίο που διδάσκονται στα παιδιά του. Οπότε τι γίνεται, το αφήνει το παιδί του να το μαθαίνει και στο τέλος δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί του να του δείξει τις παγίδες και τα πονηρά σημεία που έχουν αυτά τα βιβλία. Αρκετά βιβλία μελέτησα και πραγματικά μου παίρνει 3 με 4 μέρες κάθε βιβλίο να κάτσω να το διαβάσω, να το μελετήσω, για να δω όλα του τα, δεν θα τα πω αδύνατα σημεία, πονηρά σημεία, διαβολικά σημεία, με την έννοια της διαβολής, ότι μπαίνουν μέσα επίτηδες όλα αυτά τα στοιχεία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να βγούνε. Γι' αυτό θέλω την προσοχή των γονιών, ιδίως των γονιών για αυτές τις εκπομπές, αλλά και οι παππούδες που έχετε εγγόνια, γιατί πολλές φορές αναγκάζεστε να διαβάζετε κι εσείς. Πρέπει λίγο να είστε υποψιασμένοι για τα θέματα αυτά. Θα έρθω στο θέμα, δεν θα καθυστερήσω άλλο με άλλους προλόγους. Και όπως είπαμε, είναι τα θρησκευτικά της Τρίτης Γυμνασίου. Πάω στην πρώτη θεματική ενότητα. Αν κάποιοι από εσάς έχετε τα βιβλία των θρησκευτικών, επειδή επισημαίνω και τις σελίδες, καλά είναι να τα έχετε μπροστά σας και μαζί μου να τα διαβάσετε. Εγώ θα επισημαίνω σελίδα, κεφάλαιο, ενότητα, τα πάντα. Οπότε σας είναι εύκολο να μπείτε και να δείτε ακριβώς, όσοι έχετε παιδιά στην Τρίτη Γυμνασίου, να μπείτε να τα δείτε ακριβώς αυτά που σας διαβάζω. Η πρώτη θεματική ενότητα λοιπόν, χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο. Έχει 2 φωτογραφίες από τη Σύνοδο της Κρήτης. Τη Σύνοδο της Κρήτης, η οποία Σύνοδο της Κρήτης, από πάρα πολλούς και όχι από μένα μόνο, δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι κατεξοχήν αρμόδιος, χαρακτηρίστηκε ως ληστρική σύνοδος. Ληστρική σύνοδος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν κάνει τα αντίθετα από αυτά που προτάσει το Ευαγγέλιο, από αυτά που προτάσει οι κανόνες της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, αυτή την ληστρική σύνοδο της Κρήτης που έγινε το 2016, σας επιθυμίζω, στην Κρήτη, στο κολυμπάρι της Κρήτης, την προωθούν πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο.
Γι' αυτό και έχει πάρα πολλές φωτογραφίες από τη Σύνοδο της Κρήτης. Και φυσικά με πολλούς παπικούς και προτεστάντες, είναι από την 10 σελίδα ως την 15. Δηλαδή έχουν 5 σελίδες αφιερωμένες στην πλήση εγκεφάλων των παιδιών για να τους ψήσουν ότι για να ψήσουν στα παιδιά ότι οι παπικοί και οι προτεστάντες είναι όλοι καλοί. Έτσι λοιπόν και με τις φωτογραφίες αλλά και με τις αφιερώματα που κάνουν στην Σύνοδο της Κρήτης περνάνε το μήνυμα ότι κάτι καλό έχει γίνει εκεί πέρα. Έχουν και ένα απόσπασμα από τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο του Πάπα. Εμάς τι μας ενδιαφέρει ο Πάπας? Και γιατί έχετε αποσπάσματα από την Βατικανή Σύνοδο? Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Προωθείτε την ένωση και την παγκοσμιοποίηση και τον οικουμενισμό να μας αλωτριώσετε? Αυτό είναι ούτως ή άλλως ο σκοπός, να αλωτριώσουν την νεολαία μας από την Ορθόδοξη Θεολογία. Και έχει ένα απόσπασμα από τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο: για την επιτυχία του σκοπού αυτού η Μητέρα Εκκλησία προσεύχεται. Προσέξτε, έχει τη λέξη Μητέρα Εκκλησία. Η Μητέρα Εκκλησία εδώ είναι η Εκκλησία της Ρώμης, του Πάπα. Δεν λένε ότι είναι αιρετική, δεν λένε ότι είναι έστω και ετερόδοξη. Τους λέει Μητέρα Εκκλησία προσεύχεται. Ελπίζει και δρά διαλείπτως προτρέποντας τα τέκνα της σε καθαρμό και ανακαίνιση. Δηλαδή, βγάζουν ένα κείμενο κάποιων αιρετικών χωρίς να λένε στα παιδιά, πώς ξέρουν τώρα τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου ότι η παπική δυτική είναι αιρετική? Αν δεν τους το πούμε εμείς, αυτοί που γνωρίζουν θεολογία να τους το πούνε. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο της ιδίας θεματικής ενότητας, αρχιτεκτονική, ζωγραφική, εκλειπτική, βιτρό, μουσική. Έχει μια αναφιέρωμα αρκετές σελίδες. Στη σελίδα 19 έχουν εικόνες του Χριστού, μια και μελετούν και την ζωγραφική, προσέξτε, ζωγραφική, όχι αγιογραφία, ζωγραφική. Ο διάβολος κρύβεται στις παγίδες. Όχι αγιογραφία, ζωγραφική. Ενώ εμείς για τις εικόνες του Χριστού λέμε ότι είναι αγιογραφία, όχι ζωγραφική. Έχουν ορισμένες εικόνες του Χριστού, αλλά έχουν και άθλιες εικόνες αναγέννησης. Αφού από την Εκκλησία αυτές είναι καταδικασμένες ως αιρετικές εικόνες, γιατί τις βάζετε και τις έχετε εκεί πέρα μπροστά? Για να εξοικειωθούν τα παιδιά στην άθλια εικόνα της αναγέννησης με κάτι Χριστούς μπουλούκους, με κατσαρά μαλάκια και ξανθάκια, μπουκλάκια, με κάτι τροφαντά παιδάκια, και ταυτόχρονα βάζετε και τη Βυζαντινή γεωγραφία των παθών τους των τάραχων. Πάμε σελίδα 21. Τα τελευταία χρόνια, διαβάζω απόσπασμα από το βιβλίο, τα τελευταία χρόνια λόγω του διαχριστιανικού διαλόγου πολλές προτεσταντικές εκκλησίες έχουν υιοθετήσει μια νέα αντίληψη για την ευχαριστία και την τελούν κάθε Κυριακή. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει το κείμενο? Λόγω ότι συμμετέχουν όλοι αυτοί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο Παγκόσμιο Εκκλησίου, Συμβούλιο Σατανάδων το λέω εγώ τέλος πάντων, εκεί λέει, οι Προτεστάντες, ξέρετε, έχουν απορρίψει όλα τα μυστήρια. Δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν κανένα μυστήριο. Οπότε δεν έχουν σαφώς και θεία κοινωνία. Τώρα, οι λύκοι προβατόσχημοι, οι Προτεστάντες, θα μου πείτε γιατί τους χαρακτηρίζω τους καημένους λύκους? Γιατί είναι βλάστημοι. Είναι εικονομάχοι. Δεν δέχονται καμία εικόνα. Είναι μια με σύγχρονη αίρεση οικονομαχίας. Δεν δέχονται καμία εικόνα
και δεν δέχονται και την Παναγία. Είναι και θεοτοκομάχοι. Μάχονται και τη Θεοτόκο. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια λοιπόν οι Προτεστάντες αρχίζουν και κάνουν κάποιες μορφές τύπου Θεία Κοινωνίας για να πλησιάσουν προς τους δυτικούς και προς τους παπικούς που έχουν Θεία Κοινωνία και προς Ορθοδόξους σαφώς. Το Θεία Κοινωνία των παπικών βάλτε το σε εισαγωγικά. Εν τη ρήμη του λόγου πολλές φορές μου φεύγουν και εμένα κάποιες εκφράσεις, αλλά ξέρετε τις απόψεις μου, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ως εκκλησία παρασυναγωγή αιρετικών, ναι, όλους τους δυτικούς, Προτεστάντες, παπικούς, μονοθελίτες, μονοφυσίτες, μία είναι η εκκλησία, η Ορθόδοξη. Οπότε εν τη ρήμη του λόγου μου, αν μου φύγει καμία κουβέντα, να ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή αλλάζουν τα πιστεύω τους όπως τους βολεύει. Δηλαδή βάζουν Θεία Κοινωνία έτσι για να λίγο εξωτερικά να μοιάζουμε με τους άλλους. Πάμε τρίτο κεφάλαιο. Πάλι από τη Σύνοδο της Κρήτης. Κείμενα από τη Σύνοδο της Κρήτης. Σελίδα 27. Διαβάζω πάλι από το βιβλίο. Με τη σύγκληση της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου στη Ρώμη, η οποία έγινε το 1962 με 65, δίρκησε 3 έτη, η Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, την οποία την αναφέραμε και στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή του, στην έχουν τη Βατικανή Σύνοδο, ρε των αιρετικών, τη Συνόδου, τι σελίδες αφιερώνουνε. Για μια μεγάλη σύνοδο, ορθόδοξη, οικουμενική όμως, που έχει γίνει, παραδείγματος χάρη για την πρώτη οικουμενική σύνοδο που έχει καθιερωθεί και το σύμβολο της πίστεως το μεγαλύτερο μέρος, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έχουν να πούνε για τη Βατικανή Σύνοδο της Ρώμης τώρα. Μέχρι τη σύγκληση δεν είχε σημειωθεί ούτε ένα βήμα προσέγγισης των Ρωμαιοκαθολικών, Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Πρώτα-πρώτα λένε ψέματα. Θυμίζω ότι το 1924 με την Πατριαρχική Εγκύκλη του Δωροθέου Προύσης, Πατριαρχική Εγκύκλιο, ο Δωρόθεος Προύσης, για όσους δεν ξέρουν, δεν ήταν Πατριάρχης, εκτελούσε χρέη Πατριάρχη γιατί ήταν σε χειρία ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως. Έστειλε επιστολή προς τις Άγιες Εκκλησίες τότε, προς Αγιότατες Εκκλησίες, όπου έλεγε να συνεννοηθούμε. Και έτσι άλλαξαν και το ημερολόγιο για να συνενωθούν οι παπικοί με τους Ορθοδόξους. Άρα το 1924 ήδη είχε γίνει ένα βήμα μεγάλο προσέγγισης των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς της Δύσεως. Άρα αυτό που λέει μέχρι το 1962 είναι ψέματα. Γιατί είπαμε το 1924 είχε προηγηθεί αυτή η ενωτική κίνηση. Δεν είχε σημειωθεί λοιπόν ούτε ένα βήμα προσέγγισης Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Η Δεύτερη Βατικανή Σύνοδος όμως τόνισε την ανάγκη να εγκαινιαστεί ο διάλογος με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο πλαίσιο αυτό το 1964 συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα ο Πάπας Παύλος ο Έκτος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγοράς. Και εδώ διαφημίζεται σαφέστατα. Τι διαφημίζεται σαφέστατα? Αυτά τα εγκλήματα που έκανε ο Αθηναγόρας με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. Τα εγκλήματα που έκανε. Την καταπάτηση κάθε κανόνα. Την άρση των αναθεμάτων που έκανα. Αργότερα το 67 και το 68 αντάλλαξαν επισκέψεις σε Ρώμη και Κωνσταντινούπολη σε ένδειξη καλής θέλησης. Οι δύο εκκλησίες, προσέξτε, δύο εκκλησίες. Όταν λέτε το πιστεύω, λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πού τις βρήκατε τις δύο εκκλησίες, ψευτοϋποκριτές? Αποφάσισαν να άρουν να καταργήσουν τα αναθέματα που είχαν επιβληθεί με το σχίσμα του 1054. Το σχίσμα που έγινε επί Πατριάρχου Κυρουλαρίου το 1054. Το 1054 μόνος του τα έβαλε τα αναθέματα ο Πατριάρχης Κυρουλάριος? Όχι, έκανε σύνοδο. Και όχι μόνο σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, ευρύτερη μετά άλλα πατριαρχία, και αναθεμάτισε τους παπικούς. Πώς τώρα μονομερός υπομορφήν Πάπα ο Αθηναγόρας έκανε άρση των αναθεμάτων μόνος του? Τέλος πάντων,
Εγώ σημαίνω τα μελανά σημεία. Δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουμε σε αυτά. Και εσείς άμα τα διαβάσετε γονείς, κάποιοι άλλοι θεολόγοι που προσπαθώ να σας αφυπνίσω τις συνειδήσεις, γιατί έχω και αυτό το τρομακτικό να συζητάω με ένα δάσκαλο και να μου λέει, ο οποίος τελείωσε και θεολογία και μου λέει, όχι, είναι καλά βιβλία. Δεν βγήκαν οι θεολόγοι, δεν ξέρουν θεολογία. Τι να πω, τους βγάλαν θεολόγους μέσα από εκείνο το άντρο, τη σφιγκοφωλιά που λέγεται Θεολογική Θεσσαλονίκης. Όλη η μασονία εκεί μέσα μαζεύτηκε. Θα μου πείτε, μήπως λέω βαριές κουβέντες. Από τους 52 καθηγητές, 48 ψήφισαν να γίνει μελέτη έδρα Ισλαμικών σπουδών. Δηλαδή να υπάρχει μια έδρα δίπλα στην Ορθόδοξη Θεολογία όπου θα βρίζει τον Χριστό και την Παναγία. Το Ισλάμ βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία. Δεν τους θεωρούν θεούς, δεν τους θεωρούν τίποτα. Έτσι, για να αξιόμαστε, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, σελίδα 27. Γι' αυτό σας είπα, όσοι έχετε τα βιβλία, μπορείτε να τα ανοίγετε τα βιβλία μαζί μου, να τα βλέπετε. Κοινή διακήρυξη καθολικών Ορθοδόξων. Είπαμε, η Σύνοδος Κρήτης αυτό το βιβλίο έχει την τιμητική της. Η συνάντησή μας. Μακάρι να είναι ένα σημείο ενθάρρυνση όλων μας για να συμμεριζόμαστε τα ίδια αισθήματα και τις ίδιες διαθέσεις αδελφοσύνης, συνεργασίας, κοινωνίας μέσα από την αγάπη και την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα ήθελε να μας οδηγήσει στην προετοιμασία της μεγάλης ημέρα της αποκαταστάσεως της πλήρους ενότητας. Όλους μας το Άγιο Πνεύμα. Συγγνώμη, οι παπικοί το βλαστημού το Άγιο Πνεύμα το υποβιβάζουν κάτω από την Αγία Τριάδα. Δεν θέλω να μπω σε σκληρά θεολογικά τώρα, μη σας μπλέξω, αλλά λένε ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Αυτό είναι ένας άμεσος υποβιβασμός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα που το βλαστημούν οι παπικοί, σαφώς οι Προτεστάντες το βλαστημούν, θα έρθει να τους φωτίσει μετά των Ορθοδόξων. Ρε παιδιά, τρελαθήκατε τελείως. Μα τρελαθήκατε τελείως. Να το πω διαφορετικά. Είμαι ο γαμπρός. Πάω από τον πεθερό να ζητήσω την ύφη. Τον βρίζω τον πεθερό και ύστερα λέω δώσε μου την ευλογία σου. Σιγά μη μου τη δώσει. Οι πιο παλιοί με καταλάβαινε τι ακριβώς λέω. Λοιπόν, συνεχίζω. Την αποκατάσταση της πλήρους ενότητας. Όταν και όπως το θελήσει ο Θεός. Ο Θεός έχει βάλει κανόνες στο πώς πρέπει να είμαι ενωμένοι. Εγώ είμαι ο δός και η αλήθεια και η ζωή, λέει ο Χριστός. Άρα η αλήθεια είναι ο Χριστός. Κάθε άλλη αλήθεια παραποιημένη δεν είναι Χριστός. Είναι κάτι άλλο. Αντίχριστος. Μπορεί. Αχριστός. Μπορεί, ό,τι θέλετε. Χριστός δεν είναι πάντως. Προτρέπουμε τους πιστούς μας να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία αυτή μέσω της προσευχής και μέσω σημαντικών ενεργειών. Εάν όμως οι πιστοί τους, προτρέπουν τους πιστούς να έχουν ενεργό ρόλο. Εάν οι πιστοί όμως, όπως κάποιοι αντιδρούνε, τους πετάνε έξω. Τέλος πάντων. Και όχι μόνο, τους κάνουν και αποκλεισμούς τρομακτικούς. Αντίλογο και δεν σηκώνουν κανένα. Αξιολογήσαμε θετικά την πορεία για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούτε τι λένε. Όλος ο κόσμος βάζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άτρο ληστών. Είδατε τι κάναμε με την οικονομία της Ελλάδος. Και εδώ οι ιεράρχες λένε θετικά την πορεία, αξιολογήσαμε την πορεία θετικά για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθυστερώ λίγο καμιά φορά γιατί είναι πάρα πολλά τα κείμενα και δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας τα πω όλα, να τη βγάλω σε μια εκπομπή την Τρίτη Γυμνασίου. Ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα μπροστά στους μεγάλους κινδύνους, συνεχίζω το απόσπασμα που σας διάβαζα, σήμερα μπροστά στους μεγάλους κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον, έχουν ενταλγά για το φυσικό περιβάλλον. Για τους κανόνες της Εκκλησίας που σώζουν, όχι, προσέξτε, όχι ότι παραμελώ το φυσικό περιβάλλον,
Το φυσικό περιβάλλον είναι απόρρια του χριστιανού. Η φροντίδα του είναι απόρρια της χριστιανικής ζωής. Αν δεν ζεις χριστιανική ζωή, δεν αγαπάς το περιβάλλον. Είναι οδηγία από τη δημιουργία του κόσμου. Οδηγία να φροντίζουν οι πρωτόπλαστοι, οι άνθρωποι, το περιβάλλον τους. Άρα, αυτοί δείχνουν τώρα όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, κανένα ενδιαφέρον όμως για τη σωτήρια της ψυχής των ανθρώπων. Και πάμε τώρα για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που το διαφημίζουν τώρα πάρα πολύ. Έτσι. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο της Φυγκοφωλιάς. Εκεί πέρα μέσα έχουν μαζευτεί η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Μόνο ένα θα σας πω. Ότι συμμετέχουν αγγλικανικές και προτεσταντικές εκκλησίες σε εισαγωγικά, παρασυναγωγές όπως τις χαρακτηρίζω εγώ, συναγωγές του Σατανά, που έχουν παπαδίνες ομοφιλόφιλες. Έχουν παπάδες οι οποίοι προωθούν την παιδοφιλία. Με αυτούς κάνουν παρέα. Οι δικοί μας οι τάχαμπίθινοι Ορθόδοξοι. Αυτά είναι τα κολυτάρια τους. Και με αυτούς προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ενότητα. Κακομύριδες. Τέτοια ενότητα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να... Εκτός αν είναι αυτό που είπα. Το Συμβούλιο των Ληστών. Διαβάζω. Είναι ένα συγκεκροτημένο διαχριστιανικό σώμα αποτελούμενο από 345 εκκλησίες μέλη. Τι είπαμε 345 εκκλησίες μέλη. Πάει μια Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. 345 εκκλησίες. Προερχόμενες από 110 χώρες και εκπροσωπώντας σχεδόν 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Το οποίο ιδρύθηκε το 1948 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Δηλαδή εδώ τώρα δίνουν ένα κείμενο όπου κάνουν πλήση εγκεφάλων στα παιδιά για να δεχτούν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ λένε λίγο έτσι αυρόχης ποσή, λένε ότι και άλλες εκκλησίες της Γεωργίας, της Βουλγαρίας δεν συμμετέχουν μέσα, αλλά το περνάνε έτσι στα πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και εδώ τώρα τις ονομάζει και ομολογίες. Όλοι ομολογίες είμαστε. Όλοι το ίδιο είμαστε. Εμείς δεν είμαστε εκκλησία και αυτή είναι αιρετική. Έτσι δεν ξέραμε τόσοι εκατοντάδες χρόνια. Χίλια χρόνια και. Τώρα ξαφνικά όλοι γίναμε ομολογίες. Και έχουν ένα κείμενο λίγο αρχαιοελληνικό, λίγο... Ναι. Μπρουδούν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Άμα σας το διαβάσω θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Η βάση της ενότητας, φυσικά αν το καταλάβετε εσείς θα το καταλάβουν και τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου. Η βάση της ενότητας είναι η εν της μυστηρίης τηρουμένης και βιουμένης εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία ενότητα της πίστεως. Βγάλατε άκρη. Να το ξαναδιαβάσω μια φορά. Η εν της μυστηρίης, η βάση της ενότητας είναι η εν της μυστηρίης τηρουμένης και βιουμένης εν τη Ορθοδόξου Εκκλησίας ενότητας και πίστεως. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Στα μυστήρια να ενωθούμε. Τι εννοούν εδώ πέρα. Πώς θα ενωθούμε στα μυστήρια αν δεν έχουμε δογματική ενότητα. Αυτό λένε τώρα, έτσι. Θα ενωθούμε στα μυστήρια και τη δογματική ενότητα θα την πετάξουμε απ' έξω. Ο ένας θα βρίζει το Άγιο Πνεύμα, ο άλλος υποτίθεται δεν θα το βρίζει, αλλά θα αποδέχεται αυτόν που βρίζει το Άγιο Πνεύμα και θα έχουν και μυστήρια. Βγείτε τρελή να μπουν οι λογικοί από τα ψυχιατρία. Σκοπός Συμβουλίου είναι να φέρνει τις εκκλησίες σε ζώσα επαφή και συνεχή θεολογικό διάλογο. Τις εκκλησίες πάλι, έτσι, τις εκκλησίες. Να το αποδεχτούμε, όλοι οι εκκλησίες είμαστε. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αυτό καθ' αυτό, το οποίο δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε να επιβάλλει ούτε να υποχρεώνει συμβατές συμφωνίες της Εκκλησίας μέλη και το οποίο σε τελική ανάλυση συγκροτείται από τις ίδιες Εκκλησίες.
Αλλό, αυτά τα λέτε σε αυτούς που δεν ξέρουν. Όταν όμως ένα μέλος δεν συμφωνεί, στον καταστατικό χάρτη έχει, δεν έχει και το δικαίωμα να αποχωρήσει. Χωρίς τη συνένεση των άλλων. Οι καταστατικοί χάρτες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών άλλα λένε. Και εσείς άλλα λέτε εδώ πέρα, βρε ψεύτες. Και την κοινή αλήθεια, αυτά που υπογράφετε μετά εδώ τα αρνείστε. Δεν σας διαβάζω παρακάτω κείμενο, γιατί όλο ψέμα, ένα ψέμα είναι. Πάμε σε σελίδα 30. Έχουν ένα απόσπασμα από τον Πάπα τη Φραγκίσκο. Λοιπόν, ο οποίος έκανε μια ομιλία όταν συλλειτουργήσε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είχε το δικαίωμα να συλλειτουργήσει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε καμία περίπτωση. Οι κανόνες εδώ και 1000 χρόνια είναι απαγορευτικοί. Δεν μπορεί να μπει αιρετικός μέσα σε εκκλησία Ορθοδόξων. Όχι να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να μπει. Τώρα, εκτός αν δεν τους νοιάζουν οι κανόνες. Αλλά γιατί τα φοράνε τα ράσα τότε. Τέλος πάντων. Αν δεν τους νοιάζουν οι κανόνες. Λέει αυτό το απόσπασμα του Πάπα Φραγκίσκου. Το να συναντηθούμε και να κοιτάξει ο ένας το πρόσωπο του άλλου, να βροφροσύνες τώρα, το να ανταλλάξουμε τον ασπασμό της ειρήνης, ποια ειρήνη να ανταλλάξουμε, ποια ειρήνη, σε ποια ειρήνη να προσευχηθούμε, όταν όλοι αυτοί οι αιρετικοί έχουν διαταράξει την ειρήνη με τον Θεό. Γιατί αίρεση θεωρούμε κάθε βλασφημία απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Άλλα είπε ο Χριστός, άλλα λένε αυτοί. Άρα από τη στιγμή που αλλοιώνουν και στερβλώνουν τα λόγια του Χριστού, είναι σαν να τον προσβάλλουν, σαν να τον βλαστημούν τον Χριστό. Πώς μπορεί με αυτούς να συνυπάρξει ειρήνη στο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί, αχ, θα ήθελα να σας κάνω πολλές εκπομπές, να σας πω και να σας εξηγήσω τι κρύβεται από κάτω σε κάθε λέξη, σε κάθε φράση. Δεν έχω τον χρόνο τον απεριόριστο. Όταν ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε στους Αποστόλους, είπε «Η ειρήνη την εμήν, ειρήνη ημίν, η ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, την ειρήνη τη δική μου». Δηλαδή, δεν σας δίνω ειρήνη μεταξύ σας. Δηλαδή, μπορεί μεταξύ σας να υπάρχουν διαφορές, μπορεί να υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Μαζί μου όμως θα είστε ειρηνικοί. Σαφώς, με έναν που μου βρίζει τον Χριστό, δεν μπορώ να είμαι ειρηνικός απέναντί του. Και να του λέω, βρίζε τον εσύ, εγώ θα τα έχω μαζί σου μια χαρά, θα είμαστε φιλαράκια. Άρα, τη ειρήνη την εμήν διδομήν. Άρα, η ειρήνη, αν δεν με καταλαβαίνετε, συγγνώμη καμιά φορά, είναι από την βιασύνη μου να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Στείλτε κάποιες διευκρινιστικές, θα διακόψω την εκπομπή να δώσω διευκρινιστικές απαντήσεις σε ό,τι θέλετε να σας δώσω. Άρα δεν μπορούν να προσευχηθούν για την ειρήνη αιρετική που βλαστημούν τον Χριστό μαζί με Ορθοδόξους, που κι αυτοί γίνονται βλάστημοι γιατί αποδέχονται τους βλάστημους. Αυτό είναι το κείμενο του Παπα Φραγκίσκου, έτσι. Όλα αυτά προηγούνται και συνοδεύουν σταθερά εκείνη την άλλη ουσιαστική διάσταση αυτής της πορείας που είναι ο θεολογικός διάλογος. Μπρου 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 μπρου. Φλωμώνουν με λόγια του αέρα τα παιδιά και δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ένας αυθεντικός διάλογος είναι πάντα μεταξύ προσώπων με ένα όνομα, με μια όψη, με μια ιστορία και όχι μόνο ανταλλαγή ιδεών. Τι είπατε, κύριε Φραγκίσκε? Ένας αυθεντικός διάλογος είναι πάντα μεταξύ προσώπων με ένα όνομα. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε με αυτό? Τι έχουμε, 5 ονόματα ο καθένα μας? Και δεν εννοώ το, γιατί μπορεί να έχουμε όλοι 2 και 3 επίθετα, όπως έχουν οι Ισπανοί. Δεν εννοεί αυτό. Με μία όψη, με μία ιστορία. Δεν έχουμε ούτε την ίδια όψη, ούτε την ίδια ιστορία. Ούτε έχουμε και το ίδιο όνομα στα χείλη μας. Εμείς μπορούμε να επικαλούμαστε στο Χριστό, γιατί εδώ είναι το όνομα, αυτό μιλάει, το Χριστό. Εσείς δεν μπορείτε να επικαλείστε το Χριστό.
Γιατί τον βρίζετε και τον βλαστημάτε. Λοιπόν, και έχει και εργασίες το βιβλίο, δεν σταματάει μόνο στα κείμενα. Έχει και εργασίες, βάζουν τα παιδιά να κάνουν εργασίες. Εργασία 1 λοιπόν, διερευνήστε τι ακριβώς έγινε το 1054. Τα βάζει τα παιδιά να συζητήσουν για το σχίσμα του 1054. Σκεφτείτε πρώτα ατομικά και έπειτα ομαδικά. Γιατί η άρση των αναθεμάτων του 1054 είναι σπουδαίο γεγονός. Ποιος το είπε κύριε ότι είναι σπουδαίο γεγονός. Ποιος το είπε ότι είναι σπουδαίο γεγονός. Επειδή το λέτε εσείς, είναι και η αλήθεια. Εγώ δηλαδή που έχω αντίθετη άποψη, γιατί να μην είναι η δική μου αλήθεια σε ισχύ. Και είναι η δική σας. Και πάνε να περάσω στα παιδιά ότι η άρση των αναθεμάτων, δηλαδή η κατεπάτηση κάθε κανόνος στην εκκλησία μέσα, είναι σπουδαίο γεγονός. Λοιπόν, πάμε δεύτερη θεματική ενότητα. Πω ακόμα στη δεύτερη θεματική ενότητα. Είμαι και φτάσαμε στο ημίωρο. Η θρησκεία στις πολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης. Είμαστε σελίδα 36, δεύτερη θεματική ενότητα. Για αυτούς που έχουν τα βιβλία μπροστά τους. Και από εδώ και πέρα, αφού τώρα προσπάθησαν να μας περάσουν μια καταιγίδα έτσι οικουμενιστική, διεθνιστική, την Σύνοδο της Κρήτης και τη Σύνοδο των Παπικών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τώρα πάνε να μας περάσουν έτσι τα παιδιά έτσι και την πολυπολιτισμικότητα. Τι ωραίες λέξεις. Πολυπολιτισμός. Αλήθεια μπορούν να συνυπάρξουν πολυπολιτισμοί. Δεν ξέρω. Δεν συνυπάρχουν συνήθως. Ο ανώτερος πολιτισμός του ενός ή ο πιο εύκολος πολλές φορές επικρατεί του άλλου. Και εξαρτάται ποιος βοηθάει, ποιον βοηθάει. Τι σας έχω εδώ πέρα ένα κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του Αναστασίου, που εκείνη τη γλυκιά τη φατσούλα που τη βλέπουν όλοι και την ερωτεύονται και λένε «Αχ, τι γλύκας είναι αυτός ο Αρχιεπίσκοπος και τι καλούλης είναι ο Λύκος ο Προβατόσχημος και έκανε και ένα αποστολικό έργο στην Αφρική», θα πούνε κάποιοι, «και μιλάς για τον Αναστάσιο». Να σας διαβάσω τώρα τι γράφει ο Αναστάσιος και θα συμφωνήσετε μαζί μου, είτε είστε με το παλαιό μερολόγιο, είτε είστε με το νέο με το μερολόγιο, με ό,τι θέλετε κι αν είστε. Με αυτό που θα σας διαβάσω είναι το ίδιο κείμενο που το οποίο το έχει και στη Δευτέρα Γυμνασίου. Σας το επαναλαμβάνω, υπάρχει και στη Δευτέρα Γυμνασίου και τώρα υπάρχει και στην Τρίτη Γυμνασίου. Τι καλά, οι οικουμενιστές και η μασονία τα κείμενά τους τα προωθούν. Βλέπετε, δεν έχουμε άλλα κείμενα ορθοδόξων μεγάλων μυαλών. Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος, Αγίους μεγάλους. Πρέπει να βάλουν του Αναστασίου. Πώς τα βρίσκουν τα κείμενα του Αναστασίου και άλλων και άλλων και άλλων. Έχω να σας πω πάρα πολλούς, θα τους πούμε συνέχεια. Λοιπόν, έχουν το χαιρετισμό στη Διεθνή Διάσκεψη των Αθηνών. Λοιπόν, τι λέει αυτός ο καλός ο Κύριος ο Αναστάσιος, που όσοι τον αγαπάτε, ακούστε τώρα τι λέει. Η θρησκεία είναι θείο δώρο. Η θρησκεία είναι θείο δώρο. Άρα, το Ισλάμ είναι θείο δώρο. Ο Βουδισμός είναι θείο δώρο. Ο Ιουδαϊσμός είναι θείο δώρο. Όλα είναι θεία δώρα. Και αφού όλα αυτά είναι θεία δώρα και είχαμε όλα αυτά τα δώρα, γιατί έπρεπε ο Χριστός να έρθει και να σταυρωθεί. Θα μας τρολάνετε. Για να μας δώσει ένα δωράκι ακόμα, αφού τα άλλα τα δώρα το είχαμε χωρίς σταυρωμένο Χριστό. Γιατί έπρεπε να έρθει να μας δώσει και το χριστιανισμό για να έχουμε και ένα σταυρωμένο θεάνθρωπο. Επαναλαμβάνω, η θρησκεία είναι θείο δώρο. Θείο δώρο λοιπόν είναι το Ισλάμ που επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατέσφαξε τους χριστιανούς και έχουμε χιλιάδες νεομάρτυρες. Το Ισλάμ και κατασφάζει ακόμα το Ισλάμ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Ινδοϊσμός και όλα αυτά τα ανατολικά συστήματα. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια στην Κίνα
Δεν άντεξαν τους Ορθοδόξους. Υπήρχε μια Ορθόδοξη Ιεραποστολή, είχαν μια ωραία ξύλινη μικρούλα εκκλησία, τους κλείδωσαν μέσα, τους κάρφωσαν πόρτες και παράθυρα, τους βάλαν φωτιά. Έχουμε 22 μάρτυρες σύγχρονους. Πριν από λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έγινε αυτό. Αυτά είναι τα θεία δώρα που λέει ο Αναστάσιος. Ότι όλες οι θρησκείες είναι θείο δώρο. Πού γαλινεύει τις καρδιές, κύριε Αναστάση? Ποιες καρδιές γαλινεύει? Τους βλέπεις τους τζιχαντιστές? Έτοιμοι να σφάξουν τον κόσμο είναι. Τι λένε ρε παιδιά, και είναι και ορθόδοξοι θεωρείτε, ορθόδοξοι βάλτε τόσο πολλά εισαγωγικά. Θεραπεύει τις πληγές και φέρει πλησιέστερα άτομα και λαούς. Ποιους λαούς έφερε ποτέ κοντά? Μας έφερε ποτέ το Ισλάμ με την Ορθοδοξία ήρθε κοντά? Μας σκότωναν πάντα. Ρε η Μασονία τι σας βάζει να λέτε? Και όλοι εμείς καθόμαστε και τα αποδεχόμαστε σαν τα πρόβατα όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν λειτουργούν και πάμε και σε εκκλησίες τους αντί να τους αποδοκιμάσουμε. Αυτό. Λοιπόν, είδατε τι ωραία πράγματα σας έχω για τον... Επίσης, σελίδα 41, έχουμε τώρα τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία. Πρέπει να μας πείσουν ότι είμαστε ισλαμοφοβικοί. Βρε, εμείς είμαστε ισλαμοφοβικοί. Το Ισλάμ είναι χριστιανοφοβικό. Μας φοβάται και μας σκοτώνει. Μας φοβάται και μας προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Γιατί? Γιατί ο διάβολος φοβάται τον Χριστό. Είναι το αρχαίο σχέδιο του διαβόλου να κεντήσει τη φτέρνα του Χριστού. Και επειδή καθοδηγούνται αυτές οι θρησκείες από τον δαίμονα, προσπαθούν με κάθε τρόπο, λέω ακραίες εκφράσεις, δεν είναι ακραίες εκφράσεις, προσπαθούν λοιπόν με κάθε τρόπο αυτές οι θρησκείες να βάλουν εναντίον του χριστιανισμού. Δεν ακραίες εκφράσεις. Ο Χριστός τις είπε. Όταν δεν τον αποδέχτηκαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, εσάς λέει ο πατέρας σας είναι ο δαίμονας. Δεν είναι δικές μου ακραίες εκφράσεις. Είναι του Χριστού εκφράσεις. Αν ο Χριστός ήταν ακραίος, δέχομαι κι εγώ να είμαι ακραίος. Λοιπόν, λέει τώρα στη σελίδα 41 το κείμενο. Ο αντισημιτισμός είναι μια κοινωνική προκατάληψη η οποία εκδηλώνεται ως τάση εχθρότητας εναντίον της εβραϊκής φυλής και των Εβραίων. Σαφώς. Εδώ θα συμφωνήσω. Είναι μια κοινωνική προκατάληψη η οποία εκδηλώνεται ως τάση εχθρότητας εναντίον της εβραϊκής φυλής και των Εβραίων. Όταν η εβραϊκή φυλή και οι Εβραίοι έχουν τα ίδια αισθήματα προκατάληψη και εχθρότητα εναντίον της Ελλάδος, πώς λέγεται, ή εναντίον των χριστιανών. Αντιχριστιανισμός. Άρα, όπως υπάρχει αντισημιτισμός, υπάρχει και αντιχριστιανισμός από τους Εβραίους προς εμάς. Στα κείμενά τους που διδάσκονται στα σχολεία των Εβραίων σήμερα, εμείς είμαστε γκογίμ. Τι σημαίνει γκογίμ? Κατώτερη φυλή. Ναι, μην νομίζετε ότι χάθηκαν οι ιδέες περί αρίας φυλής του Χίτλερ. Η αρία φυλή είναι η εβραϊκή αρία φυλή. Η καθαρή φυλή. Εμείς είμαστε γκογίμ, δηλαδή κατώτερη φυλή. Μάλιστα τώρα τελευταία ένας από αυτούς τους ραβίνους, τους γελίους τους ραβίνους, είπε ότι ο χειρότερος ομοφυλόφιλος των Εβραίων είναι καλύτερος από το πιο μορφωμένο και το πιο εκλεπτισμένο χριστιανό. Είναι καλύτερος. Τόσο χειρότεροι είμαστε εμείς. Είμαστε γκογίμ, είμαστε τρίτη κατηγορία, γάμα διαλογή είμαστε έναντι των Εβραίων. Τα κείμενα τα εβραϊκά που μας χαρακτηρίζουν έτσι, εκεί δεν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αντιχριστιανισμός? Δεν θα το πούμε. Λοιπόν, κατά την ναζιστική περίοδο στη Γερμανία έλαβε τη μορφή συστηματικών διώξεων και οδήγησε στο ολοκαύτωμα, δηλαδή στον αφανισμό εκατομμυρίων Εβραίων. Συγγνώμη, ο Χίτλερ έδιωξε μόνο Εβραίους?
Δεν θα ανοίξω το θέμα του ολοκαυτώματος τώρα. Ίσως σε μια εκπομπή θα το ανοίξουμε. Ο Χίτλερ δίωξε μόνο Εβραίους? Πόσοι Έλληνες βρέθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πόσοι Έλληνες εκτελέστηκαν, πόσα χωριά κάηκαν? Εκεί γιατί δεν το συζητάμε? Αλλά μιλάμε για τον αντισημιτισμό. Ωραία, θα πείτε. Αντιχριστιανισμός όμως δεν υπάρχει πουθενά στα κείμενα. Έχει παρακάτω όμως για την Ισλαμοφοβία. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Τι φοβάσαι? Ότι μπορεί να σε πειράξει, ότι μπορεί να σε ενοχλήσει, ότι μπορεί να σε σκοτώσει. Γιατί δεν φοβάσαι τους χριστιανούς? Γιατί δεν σκοτώνουν. Γιατί φοβάσαι το Ισλάμ? Γιατί το Ισλάμ κάνει αυτά που κάνει. Έχει τον πόλεμο τζιχάτ μέσα. Δική τους ρίση είναι. Το διαβάζουμε στο Κοράνι. Δυστυχώς διάβασα και Κοράνι για να ξέρω πέντε πράγματα να σας μεταφέρω. Η Ισλαμοφοβία λοιπόν, εμείς είμαστε Ισλαμοφοβικοί. Αυτοί που μας σκοτώνουν δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι χριστιανοφοβικοί. Εμείς είμαστε Ισλαμοφοβικοί. Διαβάζω το κείμενο. Η Ισλαμοφοβία έχει αναγνωριστεί ως μια ιδιαίτερη μορφή μυσαλλοδοξίας. Εμείς είμαστε μυσαλλοδοξοί. Εμείς είμαστε μυσαλλοδοξοί. Αυτή δεν είναι. Μαζί με την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό. Τον ξαναβάζουν τον αντισημιτισμό. Και έχει έτσι ωραία λογάκια τώρα. Οι αναλυτές της Ισλαμοφοβίας τα τελευταία χρόνια αποδίδουν την έξαρση του φαινομένου κυρίως σε δύο λόγους. Από τη μια μεριά το Ισλάμ αντιμετωπίζεται από πολλούς στη Δύση, περισσότερο σαν ολοκληρωτική πολιτική ιδεολογία παρά ως θρησκεία και μάλιστα ιδεολογία σύμβατη προς αρχές που συνθέτουν τον δυτικό πολιτισμό. Μα έτσι είναι. Το Ισλάμ διδάσκει Σαρία. Η Σαρία είναι ο νόμος του Κορανίου. Το Κοράνι είναι πάνω από τους νόμους. Πάνω από τους νόμους. Όπου επικρατεί το Ισλάμ πρέπει να επικρατεί η Σαρία. Το Κοράνι δηλαδή. Το Κοράνι είναι πάνω από τους νόμους. Γι' αυτό είναι πολιτικό θρησκευτικό σύστημα το Ισλάμ. Τέλος πάντων. Τώρα όμως εγώ θα σας δώσω, μάλλον την πάτησαν οι συγγραφείς. Μάλλον την πάτησαν. Στη σελίδα 39, έτσι, ενώ έχουν μια πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάποιος δεν ξέρω πώς κατάφερε και πέρασε αυτό το πράγμα, τι έχουν, στο βιβλίο μέσα το έχουν, έτσι, δεν είναι δικά μου στατιστικά. Στη Γαλλία οι πράξεις βανδαλισμού θρησκευτικών χώρων, δεν λένε πιανών χώρων όμως, θρησκευτικών χώρων, σαφώς είναι εκκλησίες όμως, δεν είναι τζαμιά, ούτε ινδουιστικά κτίσματα. Στη Γαλλία λοιπόν οι πράξεις βανδαλισμού θρησκευτικών χώρων έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς οι χώροι που υπέστησαν καταστροφές αυξήθηκαν από 153 επιθέσεις που γίνανε σε εκκλησίες το 2008. Το 2008 στη Γαλλία μόνο, στη Γαλλία, τους εξέφυγαν. Καμιά φορά και το διάβολο τον υποχρεώνει ο Θεός να πει την αλήθεια. Αλλά νόμιζαν ότι εδώ, βάζοντας τον όρο θρησκευτικό χώρο, δεν θα καταλάβει κάποιος ότι εννοούν εκκλησίες. Ότι θα μπορούσε να ήταν και τζαμιά, θα μπορούσε να ήταν και παγόδες, ξέρω εγώ τι θέλετε να ήταν. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Φανταστείτε να είχαν καταστραφεί 5-6 τζαμιά στην Γαλλία, τι θα συνέβαινε. Θα είχε καεί το πελεκούδι. Στη Γαλλία λοιπόν, το 2008, είχαμε 153 καταστροφές, όχι απλώς τα έλεγα βομβιστικές ενέργειες που είτε είχαν μικρή κλίμακα είτε έκαναν μικρές ζημιές, καταστροφές, υπέστησαν καταστροφές
Το 2008, 153 χώροι, τα επαναλαμβάνω τα νούμερα για να συνεννοηθούμε. Το 2013, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια, από 153 χώροι που υπέστησαν, εκκλησίες δηλαδή που υπέστησαν, πάμε στις 494, δηλαδή πάμε στα 500 εκκλησίες κοντά που καταστράφηκαν. Δηλαδή άλλες 350 εκκλησίες συν στο 2013. Εντάξει. Αυτά. Πάμε τώρα σε σελίδα 42. Σας αφήνω έτσι λίγο στα κρύα του λουτρού. Θέλω να το σκέφτεστε και μόνοι σας. Έχουν δήλωση του Τίμερμανς, είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία μολονότι διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από άποψη ιστορίας, προέλευσης και αντικτύπου, αποτελούν και τα δύο εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου. Δηλαδή όσοι είναι αντισημίτες και ισλαμοφοβικοί. Χριστιανοφοβικοί που θα πάνε. Θα τους βάλουμε ποτέ μέσα. Αυτούς που πολεμούν τον χριστιανισμό. Παιδιά στη Συρία μας φάζουν. Τους φάζουν τους χριστιανούς. Θα πείτε καμιά κουβέντα στα βιβλιαράκια σας. Σιωπή των αμνών. Η συλλογική μας ευθύνη να συμβιώνουμε με ανεκτικότητα και σεβασμό είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κύριε Τίμερμανς, γιατί τα λέτε αυτά σε εμάς. Πάτε στον Ερντογάν και πείτε τα αυτά. Πάτε σε όλους αυτούς τον ISIS, τους, στα Εμιράτα και στην Σαουδική Αραβία, που στην Σαουδική Αραβία απαγορεύεται και να φορά σταυρό. Αν μπει στο αεροδρόμιο και δουν ότι φορά σταυρό, τον βγάζουν, τον ξυλώνουν, τον κρατάνε στο αεροδρόμιο και θα τον πάρεις όταν θα φύγεις. Αυτά, σε αυτούς να τα πείτε, τα λέτε σε εμάς. Λοιπόν, σελίδα 44. Τώρα, ενώ μιλάει για σεβασμό, όλοι αυτοί οι καλοί κύριοι, στη σελίδα 44, έχουν το σεβασμό του άλλου και έχουν ένα Χριστό μαύρο. Έχουν την εικόνα του Χριστού που συναντιέται με τη Σαμαρίτισσα. Όπου εκεί τον Χριστό τον παρουσιάζουν μαύρο. Εσείς δεν μιλάτε για σεβασμό του άλλου. Εσείς δεν σέβεστε ότι ο Χριστός δεν ήταν μαύρος. Γιατί το βάζετε στα βιβλία μαύρο. Δεν ήταν μαύρος ρε παιδιά, δεν έχω κάτι με τους μαύρους. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Αλλά ο Χριστός δεν ήταν μαύρος. Όπως και έναν μαύρο, αν τον πάρω και τον παρουσιάσω λευκό, θα πει γιατί ρε φίλε, έχεις ρατσιστικές διαθέσεις απέναντί μου και με ξεβάφεις. Όπως εκείνος δεν θέλει να τον ξεβάψω για να τον παρουσιάσω. Εγώ γιατί πρέπει να βάψω τον Χριστό για να τον παρουσιάσω. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά μας στη σελίδα 44 κατανοώντας το σεβασμό του άλλου βλέπουν ένα μαύρο Χριστό. Θυμάστε στα θρησκευτικά που σας είχα μιλήσει της, αν θυμάμαι καλά, της Τετάρτης, της Τετάρτης Δημοτικού. Έχουν τον Χριστό υπομορφή Ινδιάνου και την Παναγία με φτερά και πούπουλα σαν Ινδιάνα. Με πότες δερμάτινα και κρόσια. Αυτός είναι ο σεβασμός του άλλου που μιλάτε εσείς αλλά δεν σέβεστε τίποτα. Ρε παιδιά, δεν γεννήθηκε στην Αμερική η Παναγία. Δεν γεννήθηκε η Ινδιάνα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και τώρα από εκεί και μετά μας αρχίζουν και αποσπάσματα από το Κοράνι. Το Κοράνι λέει προτρέπει το σεβασμό προς τους λαούς της Βίβλου και το ανθρώπινο πρόσωπο. Ρε είστε με τα καλά σας. Αν θες να βρεις από το Κοράνι εδάφια, θα βρεις εδάφια. Το Κοράνι όμως έχει πάρα πολλά εδάφια που λέει όλοι εμείς είμαστε απίστοι, είμαστε γιαούριδες. Τον γιαούρι ο καλός μουσουλμάνος είναι υποχρεωμένος είτε να τον κάνει να τον εξισλαμίσει ή να τον κάνει πολίτη τρίτης κατηγορίας ή να τον σκοτώσει.
αυτά για την καλή συμβίωση που υπάρχει στο Κοράνι, που υπάρχει, λέει, προτρέπει το σεβασμό. Δεν προτρέπει κανένα σεβασμό. Α, και παρεπιπτόντως, τον Αλλάχ, όπου τον αναφέρουν στα βιβλία, τον έχουν με μεγάλα ωραία γράμματα κεφαλαία. Αν θα πούνε Χριστό, μόνο το χρήμα κεφαλαίο. Τον Αλλάχ τον έχουν όλα κεφαλαία τα γράμματα. Έτσι για να χτυπάει με στα μάτια των παιδιών, να περνάει η λέξη Αλλάχ. Υπάρχουν στο Word, όταν γράφεις, υπάρχουν τα bold. Υπάρχουν και τα κεφαλαία. Αυτά γιατί κάνουν κάτι bold ή το κάνουν κεφαλαία? Για να δώσουν έμφαση και να εκφράσουν τη σημαντικότητα του πράγματος. Όχι τυχαία, λοιπόν, παίζοντας με τους κανόνες της ψυχολογίας, οι συγγραφείς βάλαν το Αλλάχ με κεφαλαία. Να χτυπάει ως κυρίαρχο όνομα μέσα στα βιβλία. Λοιπόν, έχει εδάφια από τις σούρες εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Οι σούρες είναι αποσπάσματα από το Κοράνι. Δεν υπάρχει λόγος να κάτσω να σας τα διαβάσω. Έχω κι άλλα πολλά, δεν θα προλάβουμε να την κλείσουμε την τρίτη γυμνασίου με τίποτα. Επίσης έχουμε κείμενα Ινδουισμού και Βουδισμού για την ανοχή του διαφορετικού. Έχουμε, αλλά ταυτόχρονα τους καίνε. Πάμε κεφάλαιο 5, σελίδα 49, προσπάθειες των άλλων θρησκειών, διάλογο και συνύπαρξη. Χρειάζεται, διαβάζω, απόσπασμα του βιβλίου. Χρειάζεται με μια ιδιαίτερη προσεκτική ανάγνωση του θέματος της παρουσίας των θρησκευτικών στην Βόλο, στο δημόσιο χώρο. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Προσέξτε τι σας λέω. Είναι κείμενο, φαίνεται έτσι απαλό κείμενο, είναι εγκληματικό κείμενο, είναι επικίνδυνο κείμενο. Χρειάζεται, ξαναδιαβάζω, μια ιδιαίτερη προσεκτική ανάγνωση του θέματος της παρουσίας των θρησκευτικών συμβόλων στο δημόσιο χώρο. Άρα, προσοχή στα θρησκευτικά σύμβολα που υπάρχουν στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή, αν μια εκκλησία είναι που είναι σε δημόσιο χώρο και βρίσκεται, έχει απ' έξω σταυρό, και επειδή το Ισλάμ θα ενοχλείται από το σταυρό, θα πρέπει εγώ από τον τρούλο της εκκλησίας να κατεβάσω το σταυρό. Από το σύμβολο της σημαίας, βλέπετε τι πάνε να περάσουν στα παιδιά, ότι πρέπει τα σύμβολα να τα προσαρμόσουμε. Από την σημαία μας που έχει το σταυρό και ήδη πολλά βρωμοκάναλα ιδιωτικά παρουσίαζαν τότε με Eurovision, Eurovision, όλες αυτές τις αθλειότητες, την ελληνική σημαία χωρίς το σταυρό, μόνο λευκή και μπλε γραμμή. Παρουσία λοιπόν των θρησκευτικών συμβόλων στο δημόσιο χώρο. Ιδιαίτερα δε η παρουσία τέτοιων συμβόλων, εννοείται τα θρησκευτικά σύμβολα, σε εκπαιδευτικούς χώρους, καλείται να διαδραματίσει ρόλο ενοποιητικό. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει στα σχολεία να υπάρχουν εικόνες. Πρέπει να κατέβουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν σταυροί. Να κατέβουν. Βλέπετε, είναι πολύ επικίνδυνο κείμενο το οποίο υπάρχει μέσα στα παιδιά. Ενοποιητικό ρόλο. Πώς θα παίξει ένα σύμβολο ενοποιητικό ρόλο? Ναι, άμα έχω, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία τον ωκεανό, κανείς δεν ενοχλείται. Άρα λοιπόν δεν θα έχω σύμβολα, ούτε την σημαία μου, ούτε το σταυρό μου, ούτε το άλλα πράγματα, εθνικά σύμβολα, για να μην ενοχλούν τα αυτοί. Και το σύμβολο αυτό που θα υπάρχει, είπα, μια φωτογραφία του, ξέρω εγώ, του ωκεανού, ενός βουνού, ένα φαράγγι, λουλουδάκια, αυτά φυσικά δεν έχουν, δεν έχουν αντιρρήσεις από κανένα να μπουν. Άρα λοιπόν, τι προτρέπει το κείμενο του βιβλίου?
να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα κείμενα. Άρα, για να υπάρχει, λέει, αρμονική συνύπαρξη και ουσιαστική αλληλογνωριμία, αλλά και το κριτικό διάλογο μεταξύ των διαφορετικών παραδόσεων. Αυτό το κείμενο είναι του Δημητριάδος του Ιγνατίου, του νυν Δημητριάδος Ιγνατίου, που σημαίνει προτρέπει δασκάλους, εκπαιδευτικούς, παιδιά, τα κείμενα σιγά σιγά να βγούνε αυτά, τα σύμβολα, συγγνώμη, να μην υπάρχει ο σταυρός στη σημαία, να μην υπάρχει εικόνα σε κανένα δημόσιο χώρο, για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Παιδιά, ήρθατε στο σπίτι μας. Εντάξει, μπήκατε από το παράθυρο, μπήκατε. Αλλά μια και μπήκατε στο σπίτι μου, θα μου υποχρεώσετε και τι να βάλω στον τοίχο του σπιτιού μου, για να μην σας χαλάσω και το χατήρι. Δεν παραπάει. Λοιπόν, ο χρόνος πιέζει, να τρέξω λίγο να προλάβω. Σελίδα 50. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς από διάφορες χώρες πρωτοστάτησε στη διοργάνωση διμερών ακαδημαϊκών συσκέψεων αφενός με τον Ιουδαϊσμό, που στόχο έχει την επισήμαση κοινών στοιχείων και παραδόσεων. Έχουμε κοινά στοιχεία με τον Ιουδαϊσμό, δεν καταλαβαίνω εγώ. Το πρώτο που θα έκανα να κάνουν για να συναντηθούν, θα έπρεπε να πούνε από τους Ιουδαίους στα βιβλία σας που χαρακτηρίζετε όλους τους χριστιανούς γκογίμ, δηλαδή πρόσωπα τρίτης κατηγορίας. Βγάλτε το για να συναντηθούμε. Όταν έχετε με κάποιον διαφορά. Και έρχομαι εγώ να κάνω τον μεσάζοντα για να πω, ελάτε ρε παιδιά να τα βρείτε, να μην είστε μαλωμένοι. Καλά, ο ένας, το δύο θα πει εντάξει να τα βρούμε. Ο άλλος όμως όταν λέει εκείνος, είναι παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, τον βρίζει. Δεν πρέπει να σταματήσει να τον βρίζει για να συναντηθούν. Θα συνεχίζει να τον βρίζει και θα συναντηθούν για να βρούνε τρόπο συνύπαρξης. Το πρώτο που κάνεις είναι σταματάς να βρίζεις τον άλλον. Δηλαδή θα έρθεις στη συνάντηση και στο κείμενο στα χέρια σου που έχεις στην εκπαίδευσή σου μέσα τον χριστιανό θα τον χαρακτηρίζει γκογίμ. Δηλαδή τρίτης κατηγορίας, υποδιέστερο άτομο. Και πώς θα συζητήσει με το υποδιέστερο άτομο. Λοιπόν, ως εδώ θα σας αφήσω να τα μελετήσετε κι εσείς λίγο τα κείμενα. Χριστός Ανέστη, εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω αυτό το έντιμο και τίμιο κανάλι, όπως μου αρέσει να το λέω, τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων που μας δίνει χώρο, που μας δίνει λόγο, που κι εσείς ακούτε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θα τα ακούγατε από κανέναν άλλον, δεν θα τα ακούγατε και πραγματικά είναι μια αφυπνιστική φωνή να ξυπνήσει εκπαιδευτικούς και γονείς να δούνε τα κείμενα με μια διαφορετική ματιά. Ως την άλλη εβδομάδα, ο Θεός να σας έχει καλά και πάλι Χριστός Ανέστη. Καλό σας βράδυ.